Είδαμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Για να πάμε στην κουβέντα μας. Σε λίγο θα είναι ο καθηγητής οικονομίας, ο κύριος Αργυρού, μαζί μας. Θα ακούσουμε τους πολιτικούς και αμέσως μετά θα δούμε τι φέρνει η όλη ιστορία. Είδατε τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σας. Καλά είστε? Δόξα Θεώ. Είστε έτοιμοι? Σε μια χώρα που έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρέχει ακόμα και αρχές Ιουνίου. Σε εσάς δεν έβρεχε το Μάιο δηλαδή? Δεν έβρεχε το Μάιο σε εσάς? Δεν θα φτιάξουν, είναι απίθανη τύπη. Τι θέλετε να πείτε, ότι βρέχει μόνο μέτρα, αυτό θέλετε να πείτε? Μέτρα βρέχει σίγουρα. Αυτό το έχει καταλάβει εσάς ο καθένας. Δεν έβρεχε, δεν είχε έφια, δεν είχε το Νατάλο. Πάω στον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, από το πρωί όλοι μου λένε, τι είπε αυτό το παιδί? Ότι παίρνετε έτοιμα τα μνημόνια από τους δανειστές και ότι συγκυβερνάτε με τους δανειστές. Νομίζω ότι είστε ο πλέον αρμόδιος να το εξηγήσετε. Ναι, και σας ευχαριστώ. Εγώ, κύριε Αυτιά, αναγνωρίζω ότι βρισκόμαστε στην εποχή που επικοινωνιακά πολλές φορές η ατάκα και τα τσιτάτα μπορούν να επισκιάσουν το περιεχόμενο. Γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Εγώ χρησιμοποίησα λόγο μεταφορικό. Προφανώς αυτό το οποίο είπα ήταν μια λεκτική υπερβολή για να περιγράψω πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες της Επιτροπής στην οποία βρίσκεται η χώρα από το 2010. Είναι απολύτως προφανές, τουλάχιστον για τη δική μας διακυβέρνηση μπορώ να μιλήσω από το 2015 μέχρι σήμερα, ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων εμπεριέχει τα στοιχεία και της σύγκρουσης και του συμβιβασμού. Μισό λεπτό. Εγώ αν μου επιτρέπετε, επειδή αυτό είναι σημαντικό. Επειδή το έχετε και γραμμένο. Φυσικά το έχω και γραμμένο. Φυσικά το έχω και γραμμένο. Και φυσικά και θα το επαναλάβω, διότι ξέρετε, καμιά φορά αυτά λίγο άμα σου ξεφύγουν, μπορεί να γίνει viral στο ίντερνετ κάτι το οποίο δεν απεικονίζει την πραγματική σου θέση. Και αυτό λοιπόν, ότι ήταν και συγκρούσεις και συμβιβασμοί, το ξέρει και ο ελληνικός λαός, το ξέρουν και οι ευρωπαϊκοί λαοί, το αναγνώρισε στη χθεσινή του τοποθέτηση και ο κύριος Γιούνκερ, ο οποίος για άλλη μια φορά μίλησε υπέρ της Ελλάδας. Αν επέλεγα εγώ, κύριε Αυτιά. Δεν πιάνει ο λόγος του τώρα, αν επέλεγα εγώ, κύριε Αυτιά. Αν το έλεγε ο Ζόιμπλε, θα έχει σημασία. Το τίτλο της συνέντευξης που ήταν μία ώρα ραδιοφωνική συνέντευξη, δεν θα έβαζα αυτό. Θα έβαζα πώς θα βγούμε από την Επιτροπή και τα μνημόνια. Έρχονται οι νόμοι τυπωμένοι από την Τρόικα και από το εξωτερικό, αυτό ρωτάει ο πολίτης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η κυριολεκτική απεικόνιση αυτού που είπα είναι αναντίστοιχη της πραγματικότητας. Γίνονται συγκρούσεις, γίνονται συμβιβασμοί, γίνονται μάχες και αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Αυτιά, για να μην υπάρχει καμία σκιά, εμείς το είπαμε από το 2015, ότι αυτά τα μνημόνια εμάς μας επιβλήθηκαν, δεν διεκδικούμε την πατρότητά τους. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αν δεν μας τα είχαν επιβάλει έπρεπε να τα εφεύρουμε. Δεν θεωρούμε ότι είναι ευλογία. Δεν θεωρούμε ότι θα μας έκλεβε τη δόξα ο Σόιμπλε εάν το έκανε αυτός κάτι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και λέγοντας ξανά ότι ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ήταν μια λεκτική υπερβολή και μια μεταφορά και όχι μια κυριολεξία, θα μπορούσα ας πούμε να είχα πει στην οικονομία μας έχουν, τα δυο πόδια σε αυτό. Γιατί εγώ όταν άκουσα το ηχητικό λέω ότι αποκλείεται να το πω λέω ότι ο λόγος μου ήταν μεταφορικός, δεν ήταν κυριολεκτικός. Είναι γνωστό στον ελληνικό λαό ότι η οικονομία είναι δύσκολη, ότι μας έχουν βάλει τα δυο πόδια στο ένα παπούτσι και επίσης είναι γνωστό ότι αυτή η κυβέρνηση για την οποία εγώ μπορώ να μιλήσω έχει προχωρήσει και προχωράει και με συγκρούσεις και με συμβιβασμούς. Και προχωράει. Εγώ βλέπω έναν άλλο Ζαχαριάδη χθες. Σήμερα λέτε, όχι, δεν είναι, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Φυσική παρουσία. Απλά όποιος έχει πολύ δημόσιο λόγο και δίνει ας πούμε μια συνέντευξη μία ώρα που ήταν εκεί πέρα. Και σας ξέφυγε πάνω στη χαλαρότητα. Δεν έτσι, μου ξέφυγε. Λέω όμως ξανά ότι μίλησα μεταφορικά. Δεν μίλησα κυριολεκτικά. Στον προφορικό λόγο δεν μπορώ να το αποδείξω. Αν έγραφα κείμενο θα το έγραφα εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί κάτι. Ελάτε, ακούστε, εγώ ακούω. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Να ακούω και να παρατηρώ. Ελάτε. Εμένα ο κύριος Ζαχαριάς μου είναι συμπαθής. Το λέω, το έχω πει και άλλη φορά και το εννοώ. Και θέλω να πω το εξής, ότι καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ μπορεί να πει και πράγματα που δεν θέλει ή που ακούγονται διαφορετικά από ό,τι τα εννοούσε. Είδα τώρα μου πέταξε την πηχτή για τη δόξα του Σόιμπλε. Η δόξα του Τόμψεν ήταν η φράση μου, κύριε Ζαχαριάδη, και όχι η δόξα του Σόιμπλε. Έχετε πει και εσείς, θέλω να τρέχω πιο γρήγορα από τον Τόμψεν. Βεβαίως, το άκουσα εκείνη τη μέρα και κότε. Σε μένα το πατέρα. Σε μένα προσωπικά. Το πατέρα. Εκείνη τη μέρα. Εγώ θέλω. Εγώ δεν διακόψα. Θέλω. Ότι εγώ θέλω να κάνω πιο γρήγορα πράγματα από τον Τόμψεν κλπ. Εάν τελειώναμε το μνημόνιο. Εγώ αν τον έβρισκα μπροστά μου, δεν ξέρω. Εάν τελειώναμε το μνημόνιο.
γρήγορα, ναι, όπως το έκανε η Κύπρος, θα είχε φύγει η Τρόικα από τη χώρα μας γρήγορα όπως έφυγε από την Κύπρο. Το μνημόνιο το έχω εξηγήσει από την πρώτη μέρα του μνημονίου, από το 10, γιατί εγώ δεν λέω άλλα το 10 αλλά σήμερα, ναι, ούτε άλλα το 15 αλλά σήμερα. Ναι. Εγώ λέω τα ίδια. Η μεγάλη μας διαφορά με τον πολιτικό χώρο που εκπροσωπεί ο κ. Ζαχαριάδης είναι, είναι ότι εγώ δεν μπήκα στην πλατεία των αγανακτισμένων να υποσχεθώ θα καταργήσω τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αλλά εγώ δεν είπα δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε για το χρέος. Εγώ δεν είπα θα μας δώσουν λεφτά οι Ρώσοι. Εγώ δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Είπα από την αρχή στους Έλληνες ότι δυστυχώς χρεοκοπήσαμε. Το γιατί χρεοκοπήσαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πόσο φταίει ο καθένας μας, να την κάνουμε ιστορικά. Όμως τώρα χρεοκοπήσαμε. Για να γλιτώσουμε μία ώρα αρχίτερα από τη μιζέρια, πρέπει να τελειώσουμε τις μεταρρυθμίσεις όσο γίνεται γρηγορότερα. Μάλιστα. Γιατί από αλλού λεφτά δεν μπορούμε να βρούμε. Πάμε στο διάδρομο. Και η φράση μου, κύριε Ζαχαριάδη, για να ξέρετε, περί της δόξας του Τόμψεν, είχε ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Ότι εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες πολιτικοί πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την Τρόικα, αλλά εφόσον πιστεύουμε ότι κάτι είναι σωστό, πρέπει να βγαίνουμε και να το υπερασπιζόμαστε και να το κάνουμε. Εάν πιστεύουμε ότι κάτι είναι λάθος, όπως είπατε εσείς για το μνημόνιο που σας επιβλήθηκε, παρετούμαστε και πάει ο επόμενος. Πάντως, εγώ έχω να σας πω. Γιατί ένα πολιτικό, κύριε Ζαχαριάδη, που κάθε και εφαρμόζει μια πολιτική και την ώρα που την εφαρμόζει, λέει συγγνώμη, εγώ δεν τη θέλω, μου τη θέλουν οι ξένοι. Και κλαίω την ώρα που υπογράφω και στεναχωριέμαι. Και αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αυτός ο πολιτικός που εφαρμόζει μια πολιτική που δεν την πιστεύει, είναι τελείως βέβαιον ότι δεν θα καταφέρει να την κάνει και να λειτουργήσει. Τώρα. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τη χώρα σήμερα. Θέλω να ξέρετε κάτι. Είναι κατάτια για μια χώρα. Ένα τελευταίο. Και η πολιτική της είναι υποδεέστερη. Ένα λεπτό. Ναι. Είναι κατάτια για μια χώρα. Όλη η πολιτική της να στέκονται με τον απόδι. Φυσικά. Απέναντι στον Τόμψεν και τον Σόιμπλε. Και γι' αυτό να μην δεν πρέπει ποτέ. Να φτιάξουν ένα εθνικό σχέδιο. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ. Δράσεις εσωτερικής λειτουργίας. Και να μην υμνούν ούτε τον κύριο Σόιμπλε, λοιπόν, ούτε τον κύριο Σόμπλε. Γι' αυτό Σόμπλε, δεν πρέπει ποτέ. Άρα δεν είχαν το θάρρος οι Έλληνες πολιτικοί. Γι' αυτό δεν πρέπει ένα ποτέ. Εσωτερικό, να ολοκληρώσω, κύριε, ναι, Γεωργιάδη μου. Δεν είχαν το θάρρος και την τόλμη οι Έλληνες πολιτικοί να σταθούν όρθιοι και να πούνε. Έλληνες, πάμε λάθος με ένα δικό μας σχέδιο. Κάντε λάθος. Είχαν. Πολλοί πολιτικοί στο παρελθόν το πρότειναν. Ποιος, πότε. Αυτούς τους πολιτικούς. Αυτούς τους πολιτικούς. Δείξτε μου, κύριε Αντιπρόεδρε, ένα. Όταν ο Τάσος Γιαννίτσης, παραδείγματος χάρη, ποιο? Πρότεινε τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις. Ο ελληνικός λαός. Εσείς. Ποιος? Εσείς. Τι λες? Ο Γιώργος Αυτιάς. Σοβαρά μιλάς. Και όλοι οι υπόλοιποι. Σοβαρά μιλάς. Ο προφανώς. Ένας απλός ρεπόρτερ. Εγώ δεν είχα πάει στη διαδήλωση. Το δάχτυλό σου. Ο ήλιος. Ο ελληνικός λαός. Από ένα δάχτυλο. Αυτά είναι προφάσεις αμαρτίες, κύριε Γεωργιάδη. Του ασφαλιστικού. Κυβέρνηση ήταν. Με συγχωρείς. Γιατί ο ελληνικός λαός. Ο Τσίπρας έφερε πιο σκληρά μέτρα. Κάνεις λάθος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τσίπρας έφερε πιο σκληρά μέτρα από τον Γιάννητσι. Περίμενε. Κουνήθηκε κανένας. Εάν είχαμε μη μου λες λοιπόν για Γιάννητσι. Γιάννητσι, θα γλιτώναμε το μνημόνιο. Μη μου λες λοιπόν για Γιάννητσι. Γιατί και η δικιά σου δάκια είχε πάει εναντίον του Γιάννητσι. Το πρόβλημα είναι ότι όποιος πολιτικός στην Ελλάδα είχε τολμήσει κατά το παρελθόν, ναι, να πει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας και να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και περικοπές στις δαπάνες, ναι, ο σοφός ελληνικός λαός τον έστελνε σπίτι του αμέσως. Το πιο ανατριχιαστικό από όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή προχθές είναι όταν του είπε ο Μητσοτάκης, δεν έχεις να ζητήσεις για τίποτα, συγγνώμη. Και σηκώθηκε ο Τσίπρας με μια αλαζονία Λουδοβίκου 14ου και είπε, η αριστερά δεν έχει να ζητήσει συγγνώμη για τίποτα. Τι λέρε! Πού ήταν η αριστερά όλα τα χρόνια, μη το ανηγορέτανε. Όχι έτσι τώρα. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Αντιπρόεδρε, ακούστε. Δεν είστε απλώς βουλευτής. Ένα λεπτό. Θα το συνεχίσουμε με διάλογο ή με επιφωνήματα. Κύριε Γεωργιάδη. Εσείς πιστεύετε, κύριε Ζαχαριάδη. Σας παρακαλώ να σας απαντήσω με λόγια ή με επιφώνημα. Αυτό πιστεύετε για απαντήσω ή να απαντήσω. Απαντήστε για τη συγγνώμη, κύριε Γιώργο. Θεωρώ ναι, ότι οι ευθύνες του 3% τα τελευταία χρόνια δεν είναι οι μίζωνες, είναι οι ελάσσονες. Θεωρώ ότι οι ευθύνες βαραίνανε ιδίως τις ηγεσίες των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα για δεκαετίες, ναι, και τη διέλυσαν και βάζανε βόμβα στα θεμέλια που δεν τα έβλεπε ο ελληνικός λαός. Δεν θεωρώ, κύριε Γεωργιάδη, ότι την ευθύνη την έχει ο ελληνικός λαός, διότι έστελνε όποιον ήταν αντιδημοφιλής στο σπίτι του. Θεωρώ ότι πολλοί πολιτικοί οι οποίοι το παίζανε υπεύθυνοι και τεχνοκράτες και δημοφιλείς από τη μία προτείνανε και από την άλλη βλέπανε δίπλα τους κάποιους να κλέβουν στο χώρο των εξοπλιστικών ή της υγείας και κάνανε τα στραβά μάτια ή δεν τα γνωρίζανε.
Μην τρελαθούμε, είναι πολλοί οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη χρεοκοπία του 2010. Και αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος, κύριε Αυτιά, είναι ότι δεν φταίει ο απλός καθημερινός πολίτης, ο οποίος δεν ήξερε. Προφανώς. Προφανώς και έχει πληρώνει. Απαντώ στον κύριο Γεωργιάδη που λέει ότι. Ο πολίτης που πήρε μαϊμού συντάξει δεν φταίει. Την ευθύνη. Δεν φταίει ο πολίτης που πήρε μαϊμού συντάξει. Αυτό είναι. Ο πολιτικός φταίει. Φταίει δεν φταίει. Ο πολιτικός φταίει. Ας το πολιτικό. Ο πολίτης που πήρε τη μαϊμού συντάξει φταίει. Εγώ δεν φταίει. Κάνω καμία συγκάλυψη αυτή τη στιγμή. Μην γίνεσαι λαϊκιστή. Εγώ δεν είμαι λαϊκιστή. Ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας. Έχετε φάει δυο μνημόνια στη μάπα. Έχετε καταστρέψει τον ελληνικό λαό και ακόμα λες τα ίδια. Κύριε Γεωργιάδη. Δεν μας συνέλθει επιτέλους. Δεν φταίνε. Όλοι φταίνε. Μιλάμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό. Ο καθένας μας στο μέτρο του. Ελληνικό ή πληθυντικό. Ό,τι θέλετε. Θέλετε πληθυντικό. Πληθυντικό. Αλλά μη λαϊκίζετε πια. Γιατί έχετε ένα θεσμικό ρόλο. Πάμε να φτιάξουμε τη χώρα μας. Εσείς δηλαδή λέτε ο πολίτης ο οποίος είναι στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Μαρούσι, στη Γλυφάδα. Σας ρώτησα. Είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για τη χρεοκοπία. Και αυτός, ο οποίος έπαιρνε μίζα για τα εξοπλιστικά δεν φταίει. Την εφορία, αυτός ο οποίος έβλεπε τους δείκτες να εκτροχιάζονται δεν φταίει. Και φταίει ο άλλος. Πάμε τώρα. Αυτοί που ήταν σε θέση ευθύνης. Κύριε, δεν λαγίζω. Εσείς λαγίζετε. Και αντί να παραδειχθείτε τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Για πάμε τώρα. Εσείς θέτε. Η αριστερά πάνω από όλους. Εσείς θέτε. Καταστρέψατε. Πάνω από το Σιμίτι. Πάνω από τον Καραμαλή. Πάνω από τον Παπανδρέου, φταίει η αριστερά, φταίει ο Κωνσταντόπουλος, φταίει ο Αλαβάνος και φταίει ο Τσίπρας. Αυτή φταίει. Είχε εσάς απέναντι. Για να δούμε το μέλλον. Για να δούμε το μέλλον. Κάνατε μία διαδήλωση. Εσείς κάνατε μαυλισμό συνειδήσεων. Για να δούμε το μέλλον. Κάνατε τους ανθρώπους. Εσείς κάνατε τον πελάτη πολίτη. Εσείς το κάνατε βάλτε αυτό μια το πράγμα. Θα μου πέτσετε να είστε και αθώοι. Βάλτε μια... Πάμε τώρα στο μέλλον. Εσείς καταστρέψατε την Ελλάδα. Εμείς η αριστερά κατέστρεψε την Ελλάδα. Τι πάθατε. Επειδή σας είπα για την υγεία μπορούμε κάνετε έτσι. Γιατί εκνευρίζετε τόσο κύριε... πολύ. Όχι, δεν μπορώ. Για να δούμε το μέλλον. Κύριε Γεωργιάδη. Εγώ ξεκίνησα ήρεμα. Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Γεωργιάδη. Για να δούμε το μέλλον τώρα. Έχουμε μέτρα. Έχουμε το χρέος. Έχουμε χιλιαδιό. Σήμερα έχουμε τρία πρωτοσέλιδα για το χρέος. Λέει ο κύριος Τσίπρας στη Real, ή παίρνω το χρέος ή φεύγει το δουνουτού. Πρώτον, έχουμε σπασμένη λύση, όχι ευχαριστώ, η Αθήνα μπροστά στο ορόσημο. Και έχουμε το έθνος που λέει ξεκάθαρη λύση στο Eurogroup, δεν θα είμαι πάντα το καλό παιδί, Τσίπρας σε συνεργάτες. Και έχουμε και την Καθημερινή, η οποία αποκαλύπτει το τηλεφώνημα της κυρίας Λαγκάρτ. Την Κυριακή το βράδυ τηλεφώνησε, έψαχνε τον Πρωθυπουργό, του τηλεφώνησε και του λέει κοίταξε να δεις και λοιπά και λοιπά. Άλλα του λέγε η Μέρκελ. Εδώ λοιπόν έχουμε τι, μια εικόνα τύπου Σαμαρά. Του λέγαν του Σαμαρά, φέρε πλεόνασμα και εμείς είμαστε εδώ. Θα σου ρυθμίσουμε το χρέος. Λένε στον Τσίπρα, ψήφισε τα μέτρα και εμείς είμαστε εδώ. Ο ένας έχασε τις εκλογές, ο άλλος ψήφισε μέτρα και περιμένει 15 Ιουνίου. Μήπως ήρθε η ώρα, αντί για να λέτε ποιος κατάστρεψε τη χώρα περισσότερο, ποιος έβαλε πιο πολύ μέσα τους Έλληνες, να καθίσετε κάτω και να στρωθείτε και να πείτε ένας είναι αυτός που θέλει να μας διώξει από την Ευρώπη και λέγεται Σόιμπλε. Να στρωθούμε κάτω, να λύσουμε το πρόβλημα. Διότι κύριε Γεωργιάδη, το πρόβλημα που έχει τώρα ο Ζαχαριάδης, το έχετε εσείς αύριο αν είστε κυβέρνηση και τα γκάλωπ βλέπω σας δείχνουν πολύ ψηλά. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα θα έχετε και το αντιμετωπίσετε με το Σόιμπλε. Τι θέλω να πω, το χρέος είναι για όλους. Το χρέος είναι πρόβλημα για τον εκάστοτε πρωθυπουργό, για τον εκάστοτε πολίτη της χώρας. Καθίστε κάτω και στρωθείτε να δείτε το μέλλον. Ταλαιπωρηθήκαμε με αυτή την παραδοντολογία. Είστε νέοι. Τραβήξτε μπροστά, μωρέ. Έχω τον λόγο. Βεβαίως τον έχετε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη λάσπη που πετάει εναντίον μας ο Τσίπρας όποτε μπορεί, σταθερά υποστηρίζει προς την Ευρώπη ότι πρέπει οι δανειστές μας επιτέλους να υλοποιήσουν τις διαδοχικές τους υποσχέσεις και την δέσμευση που πήραν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2012 στο Eurogroup. Ναι. Όταν πήγε ο Μητσοτάκης στο Βερολίνο και είδε τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε, το πρώτο που τους είπε ήταν αυτό. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρώτο που είπε on camera στην ομιλία του ήταν αυτό. Δεν περιμένουμε να μας το πείτε τώρα εδώ, κύριε Αυτιά, εσείς ή ο Τσίπρας. Εμείς το εθνικό μας καθήκον το ξέρουμε. Είδατε καμία κίνηση εθνικού. Το ξέρουμε και το υπηρετούμε. Ένα λεπτό. Πλην αυτής της δήλωσης την οποία επικαλείστε τώρα και την ζήσαμε. Το ξέρουμε και το υπηρετούμε. Η Νέα Δημοκρατία
πάντα βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Ναι, αυτό. Αυτό όμως, κύριε Αυτιά. Πώς υλοποιείται αυτό? Δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Γιατί? Με κάποιον που δεν θέλει τη συνεννόηση. Έλα το, κύριε Ζαχαριάδη. Να το απαντήσω. Ένα ερώτημα. Μισό. Δεν σχολείσαι τώρα. Όχι, να θέσω το ερώτημα. Περίμενε, είσαι επικίνδυνος. Πολύ επικίνδυνος. Το ερώτημα. Στη ρητορική. Δευτερόλεπτο. Όχι, καθόλου. Ο δημοσιογράφος θέτει ερωτήματα. Στη Βουλή θα σηκώνεσαι και θα λες ό,τι θέλεις. Εδώ είναι Αυτιά, τελείωσε. Πάμε. Κύριε Ζαχαριάδη, είπε το εξής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, πήγαμε στην Ευρώπη, είπαμε χαμηλά πλεονάσματα, είπαμε το ένα, είπαμε τ' άλλο. Να το, σας προκαλεί και σας λέει εθνική γραμμή. Απάντηση. Κοιτάξτε, διαβάζω, ο Σκουρής λέει σήμερα ότι ενδέχεται να έχουμε εξελίξεις και να καλεί έναν έναν τους πολιτικούς αρχηγούς ο Τσίπρας. Και το παίρνει πάνω του. Έχει αυτή την πληροφορία. Για να δούμε. Δεν με αφήσατε να κάνω ερώτηση και έτσι. Έτσι. Για να πάμε. Να σας πω το εξής. Απαντήστε να κάνει ερώτηση ο Γεωργιάδης. Έχουμε διαφορετική στρατηγική με την Νέα Δημοκρατία σε μία σειρά ζητημάτων. Ναι. Και σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι και χτες, προχτές, θεωρούσε το ζήτημα του χρέους δευτερεύον ζήτημα. Ένα θέμα στο οποίο δεν θα έπρεπε να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις, να πιέσουμε και μία σειρά άλλων πραγμάτων. Θέλω να θυμίσω για παράδειγμα. Δεν το έχετε πάρει εγωιστικά το πράγμα. Όχι, εμείς δεν ήρθαμε είναι να σώσουμε. Εμείς ήρθαμε να φτιάξουμε. Εμείς οι μοναδικοί. Εμείς οι πρώτοι. Εμείς οι καλύτεροι. Η Ελλάδα, εμείς με τα ωραία δόντια. Εμείς οι μάγκες κλπ. Μήπως το πήρατε κι εσείς πολύ. Δηλαδή. Είναι μείζον ζήτημα για τη χώρα. Α, μπράβο. Όποια κυβέρνηση και να έχει. Ναι. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Όταν από το ζητούσε ο Σαμαράς, γιατί δεν το κάνατε. Από το 2000, όταν ο Σαμαράς σας έλεγε, ελάτε εδώ, να δούμε, του λέγατε, πέσε τώρα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Σαμαράς το 2014, ναι, στο οποίο αναφέρεστε, έφερε πλεόνασμα 0,3 έναντι στόχου 1,4 και ενώ είχε την σούπερ απόφαση που κάποιοι δημοσιογράφοι λένε και η Νέα Δημοκρατία από το 2012, δεν το είχε θέσει ποτέ. Εμείς ήδη από το Μάιο του 2016 έχουμε μιλήσει για τεχνικά χαρακτηριστικά, έχουμε πει για οροφή 15% στην αποπληρωμή των χρεών, ενώ τα προηγούμενα χρόνια πληρώναμε από 25 μέχρι 29 και τώρα βάζουμε κάτω μολύβι και χαρτί. Μπορείτε να το βγάλετε μόλις πέρας και χαρτί, αυτό το μικρό ποτήρι. Σας. Χρειάζεται μια στρατηγική. Είτε είναι. Εθνική συνεννόηση είναι, χρειάζεται. Μα, ναι, χρειάζεται περιεχόμενο όμως. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο? Το περιεχόμενο θα είναι αυτό που λέμε εμείς βιώσιμη στρατηγική. Θα είναι αυτό το οποίο είχαν παραδώσει στον κύριο Σόιμπλε η Νέα Δημοκρατία με πρωτογενή πλεονάσματα 4% για πολλά χρόνια. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να συνεννοηθούμε. Ευχής έργων θα ήταν να συνεννοηθούμε. Το θέμα είναι πώς θα συνεννοηθούμε και πάνω σε τι θα συνεννοηθούμε. Μάλιστα, ερώτηση εάν από τον κύριο μπορεί, Γεωργιάδη. Και το λέω έλατε, αυτό και παίρνω τον λόγο ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ένας τον άλλον ερώτηση. Εάν μπορεί η Νέα άλλον, Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να πιέσει τον κύριο Σόιμπλε να κάνει ένα βήμα πίσω, θα ήταν θετικό. Πάμε. Αλλά κύριε πώς Γεωργιάδη, θα συνεννοηθούμε? Ερώτηση στο Ζαχαριάδη. Εγώ. Ζαχαριάδη σε εσάς. Έλατε. Ισχυρίζομαι βασίμως ότι όλη η συζήτηση περί εθνικής συνεννοήσεως και οι διαρροές που προφανώς δίνει το Μαξίμου και γράφει ο κύριος Σκουρής, που είναι έγκριτος δημοσιογράφος, ότι θα ξεκινήσουν σχετικές συζητήσεις ή δήλωση του κυρίου Παπά ότι έχει έρθει η ώρα της εθνικής συνεννόησης, είναι άλλο ένα τέχνασμα του κυρίου Τσίπρα για την πολιτική του διάσωση. Για τον εξής λόγο, και αυτή είναι η ερώτηση. Όταν θες την εθνική συνεννόηση, και είσαι ο Τσίπρας, και θέλεις, λες θέλω την εθνική συνεννόηση, μπορείς να δέξεις να έχεις το υπουργικό σου συμβούλιο έναν υπουργό όπως ο κ. Πολάκης που γράφει ανάρτητες στο Facebook και λέει όλοι να αντιπολίτευσουν και σταπίτες. Μπορεί δηλαδή να ζητάς από κάποιον εθνική συνεννόηση και την ίδια ώρα αν το λες γκεσταπίτη, δηλαδή προδότη. Και είχα τον κύριο Σπίρτζη προχθές ο Χατζηνικολάου και έλεγε στο Χατζηνικολάου στις ειδήσεις: κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει γερμανοτσολιάδες στους αντιπάλους μας. Και την ίδια ώρα κανένα άλλο πολλά και έλεγε γκεσταπίτες. Άρα λοιπόν, όταν αφήνεις να κάνεις αυτό το πράγμα ο υπουργός σου, πάει να πει πραγματικότητα δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Μάλιστα. Η εθνική συνεννόηση. Και αυτό που πριν ο κύριος Ζαχαριάδης, κύριε Αυτιά, είναι η απόδειξη γιατί ποτέ δεν θα υπάρξουμε αυτού η εθνική συνεννόηση. Όταν μετά από 2,5 χρόνια που όλες τους υποθέσεις έπεσαν έξω, που το κάλυψαν με τη φράση είχαμε αυταπάτες, αλλά δεν έχουν πέσει μέσα σε μία τους εκτίμηση, έχουν πέσει μόνο έξω σε όλες, με τελευταία του Eurogroup της 22ης Μαΐου που φάγαμε δυστυχώς αυτό το ξύλο εκεί, έχετε ο κ. Ζαχαριάδης και λοιπά άλλη ψέματα. Λοιπόν. Και λέει ο Σαμαράς που δεν είχε ζητήσει το χρέος και ο Βενιζέλος που δεν είχε ζητήσει το χρέος, ενώ είναι γνωστό. Ενώ είναι γνωστό το πιστοποιητικό βιωσιμότητας που ζητάγαμε, είναι αυτό που ζητάτε τώρα από το IMF. Αυτό που ζητάτε τώρα από το IMF να πάρετε το χαρτί για να μπείτε στο QE είναι το ίδιο πράγμα. Έχετε μπει παραμετρικά. Δεν ακόμα. Εμείς βάλαμε το Μάιο του 2016. Είδατε, με διακόψατε. Όχι, δεν θέλω να σας ξαναλέω. Εντάξει το. Για να ακούσει ο κόσμος. Είχατε κάποια οροφή. Για να ακούσει ο κόσμος. Είχατε μια υπόσχεση. Για να ακούσει ο κόσμος. Μην με διακόψετε. Τώρα, γιατί το λέει συνέχεια ο Τσίπρας.
Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του και ο Τσακαλώτος ζητάνε από το IMF, από το Δούνου του, να πάρουν πιστοποιητικό βιωσιμότητας χρέους, θετικό DSA το λέγεται οποίο... αυτό, για να μπορούμε να μπούμε στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Λοιπόν. Τώρα που το ζητάει ο Τσίπρας είναι καλό, τότε που το είχε πάρει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, ήταν κακό. Τελεία εδώ. Κύριε Αυγιάδη, θέλω 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Γιατί, απαντήστε, ναι. Απαντήστε, κύριε Ζαχαριάδη. Επειδή χρησιμοποιεί βαρύς χαρακτηρισμούς ο κύριος Γεωργιάδης. Απαντήστε. Για εσάς δεν είναι βαρύς χαρακτηρισμός, είναι η φυσική σας ηλικία. Εγώ θα μπορέσω να πω ότι αυτό που κάνετε είναι πολιτικά ανήθικο, για να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά λέτε ψέματα στις δηλώσεις, είναι πολιτικά ανήθικο. Είναι αλητία, κύριε, αυτό που κάνετε, κύριο Γεωργιάδη. Πολιτική αλητία. Αυτό το πράγμα. Αυτό πετάτε την μπάλα στην εξέδρα συνέχεια. Θα ακούσετε ένα επιχείρημα. Θέλετε να ακούσετε ένα επιχείρημα ή θα μας λέτε ότι φταίει ο ελληνικός λαός. Ελάτε, εσείς προσπάθω, δεν καταβάσω. Εγώ προσωπικά. Εντάξει. Κύριε Ζαχαριάδη, λοιπόν, ελάτε. Το 2012 είχαμε μία υπόσχεση. Τον Μάιο του 2016 χωρίσαμε το ζήτημα του χρέους σε τρεις κατηγορίες. Τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα βραχυπρόθεσμα συμφωνήθηκαν στις 5 Δεκέμβρη. Πάμε να συμφωνήσουμε τα μεσοπρόθεσμα. Έχουν μπει κάτω τεχνικοί όροι και τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό το οποίο λέγανε τότε πιστοποιητικό βιωσιμότητας του χρέους ήταν με υποσχέσεις για πρωτογενή πλεονάσματα 4% μέχρι το 2030. Αυτό το οποίο πάμε εμείς να κάνουμε αυτή τη είναι στιγμή ποιο? Είναι να ρυθμίσουμε τεχνικά και απόλυτα και με βάση με νούμερα, με σαφώς χαμηλότερα πλεονάσματα και σε σαφώς πιο βιώσιμο δρόμο. Δηλαδή, με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Πακέτο βεβαίως. Σαφής. Με αυτή την έννοια, κύριε Γεωργιάδη, κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλετε. Συγγνώμη. Αν δεν σας δώσουν λύση πακέτο 15 Ιουνίου, δεν θα το πάρετε. Εμείς, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, να κάνουμε το βίντεο. Εμείς. Για να πέσει το ένα στίγμα στα αν δεν σας δώσουν, αφήστε τι εργάζεστε. Στην καρέκλα. Αν δεν σας δώσουν. Αλλά αυτό είναι το δικό σας επιχείρημα, γιατί έτσι σκέφτεστε. Ωραία. Έτσι αν δεν σκέφτεστε. Σας δώσουν, 30 φορές το έχετε αν πει. Αν δεν σας δώσουν. Εσείς που έχετε στο κόμμα σας. Δεσμευτείτε. Τζάκια. Αν δεν σας τζάκια και οικογένειες. Κύριε Ζαχαριάδη. Τζάκια και οικογένειες. Διαλέξτε. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη. Άμα σας βλέπει εσάς. Άμα σας βλέπει εσάς. Άμα σας βλέπει εσάς. Ο κύριος. Δεν είναι λεβέντικα. Έχετε γίνει ρεζίλ των σκυλιών. Αφήστε τα λεβέντικα. Αν θέλετε να πείτε ρεζίλια, αν θέλετε να πείτε βάστα Σόιμπλε, πείτε το καθαρά. Θέλω να πω σε και, μην κρύβετε, και μην κρύβεστε. Θέλω να πω σε εσάς φύγετε. Αυτό το οποίο είναι ελληνικός λαός. Έχετε γίνει ρεζίλ των σκυλιών. Μπαίνουν οι ψηφοφόροι στα καφενεία και τους δουλεύει ο κόσμος. Δεν τους λυπάστε. Κύριε τους έχουν πάρει στο ψηλό. Δεν τους λυπάστε. Το bullying. Δεν τους λυπάστε, κύριε. Υπάρχει. Υπάρχει. Η αριστερά των αγωνιστών. Διάλειμμα. Δεν θέλουμε παράσημα. Δεν θέλουμε παράσημα από εσάς. Λοιπόν, που είστε ένας ακροδεξιός. Ένας ακραίος πολιτικός.